Το ελληνικό ΙΠΕΞ προσποιείται ότι δεν γνώριζε τι μετέφερε το ουκρανικό Αντόνοφ που συνετρίβει το Σάββατο το βράδυ έξω από την Καβάλα. Γι' αυτό έδωσε εντολή στον πρέσβη της Ελλάδας στο Βελιγράδι να πραγματοποιήσει διάβημα, με το οποίο αναφέρει ότι υπήρχε ανάγκη πρώτερης ενημέρωσης της ελληνικής πλευράς από την σερβική για την φύση του φορτίου του αεροσκάφους. Από την πρώτη στιγμή δημοσίευσε το pronews.gr ότι το μεταφορικό ουκρανικό αεροσκάφος Αντόνοφ 12, που κατέπεσε 40 χιλιόμετρα δυτικά της Καβάλας, μετέφερε όπλα στην Ουκρανία και όχι στην Ιορδανία ή τον Μπαγκλαντές. Οι ίδιοι Ουκρανοί σε δημοσίευμά τους ανέφεραν ότι η εταιρεία συνεργάζεται και το αεροσκάφος εκτελεί συχνά πτήσεις για το ΝΑΤΟ. Η πτώση του ουκρανικού αεροσκάφου σε ελληνικό έδαφος εξέθεσε πάρα πολλούς και μάλιστα εκτός από τους φανερούς που είναι η Ελλάδα και η Ουκρανία και κάποιους κρυφούς όπως η Σερβία. Το σημερινό διάβημα διαμαρτυρίας έχει απλώς ως στόχο το ξεκάρφωμα. Να αποτινάξει από πάνω της η ελληνική κυβέρνηση την ευθύνη ότι θα φορτώνονταν και ελληνικά όπλα και πυρομαχικά στην Χρυσούπολη με προορισμό την Ουκρανία.